Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Είναι μόνο για καρέκλα, για τίποτα άλλο δεν είναι. Ελά στο μεγαλείο σου. Είναι δυνατόν να έχουν εγκλωβίσει μία ολόκληρη πόλη? Απίστευτες καταστάσεις στους δρόμους, οι οποίοι φράκαραν λόγω των λαθασμένων σχεδιασμών της περιφέρειας Κρήτης. Σήμερα ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κόβο της Αλικαρνασσού επί της λεωφορού Καζαντζίδη, οι οποίες μάλιστα ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα με δημότες, επαγγελματίες και τουρίστες να βιώνουν σκηνές τρέλας στις ουρές χιλιόμετρων, με τις καθυστερήσεις στο τιμόνι να ξεπερνούν τη μία μισή ώρα σε πολλές περιπτώσεις. Χωρίς να τους έχεις αφήσει μία οδό προσπέρασης να πάνε στη βιομηχανική στους προορισμούς τους, αν είναι δυνατόν. Και μου έχεις και τη λαϊκή. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε από τα στενά. Αυτό είναι το έργο 300 μέτρα ασφαλτόστρωσης για το οποίο μπλόκαρε το σύμπαν. 300 μέτρα ασφαλτόστρωσης. Αυτό. Ντροπή τους. Απ' τη Λένα Χαναβαλά εδώ πέρα μισή ώρα. Εισαγγελέας υπάρχει. Πού τον είναι? Από τον Καρτερό είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Από το Βενιζέλιο για να έρθω εδώ στην Αλικαρνασσό πήγα βιομηχανική περιοχή και κατεβαίνω από αεροδρόμιο τώρα για να πάω στο σπίτι μου. Τι θέλουν, ξύλο. Η περιφέρεια Κρήτης προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων με φόντο τους αποτυχημένους σχεδιασμούς, όπως σημειώσαν πολίτες, ενώ για το ζήτημα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παρακόλλησης κοινωνιών από αμέλεια. Είναι μια δύσκολη μέρα. Κοιτάξαμε να μην ενοχλήσουμε τις πανελλαδικές, οι οποίες θα ξεκινήσουν, δηλαδή τις μέρες των πανελλαδικών, δεν θα δουλέψουμε. Γελιότητα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Δεν γίνεται να ταλαιπωρείται ο κόσμος επί ώρες για 300 μέτρα έργα. Έχουμε κάνει τον κύκλο, είμαστε εγκλωβισμένοι. Κόσμο ταλαιπωρεί να προσέχουν κανονίσουν περισσότερο, να κοιτάζουν ώρα που... και μετά τα έργα. Εγώ έρχομαι από 9. Έκανα 25 λεπτά να έρθω. Και είμαι μία ώρα σε αυτό το δρόμο, επήγον δουλειά. Ώρα 9 το πρωί, συνοδό Μιλτιάδη Καράτζη προς βιομηχανική, η οποία σήκωσαν επιτυχώς το κυκλοφοριακό βάρος της Εθνικής Οδού και της ευρύτερης περιοχής της Αλικαρνασσού, με το κυκλοφοριακό χάος να χτυπά κόκκινο και στον κόμβο του αεροδρομίου. Δεν μπορούσαν να γίνουν άλλες ώρες οι εργασίες, βραδινές ώρες ενδεχομένως. Βραδινές ώρες έπεσε στο τραπέζι, από την ενημέρωση που ξέρω δεν έγινε δεκτό. Τώρα, για ποιο λόγο δεν υπήρχε λιγότερη ταλαιπωρία? Για λόγους ασφαλείας. Ούτε μία σήμανση. Πάμε πάνω μεριά μπλοκαρισμένοι. Ερχόμαστε από εδώ μπλοκαρισμένοι. Απίστευτο μποτιλιάρισμα στην οδό Αγίου Αρτεμίου πλησίων του αστυνομικού μεγάρου, με την ευρύτερη περιοχή να φρακάρει από τα οχήματα, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην οδό Καρτερού στο ύψος της ΕΑΠ και στη λεωφόρο Ικάρου προς αεροδρόμιο Ηρακλείου. Για μια τουριστική Κρήτη, την τροπή. Κατεβαίνουν οι άνθρωποι και πάνε και χάνουν τις πτήσεις τους. Δεν έχω δει αυτό το χάλι εδώ και 50 χρόνια. Χάος. Ενώ το απόλυτο κυκλοφοριακό αδιέξοδο υπήρξε στους γύρω δρόμους, όπου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, με τους οδηγούς να μην μπορούν να φτάσουν στο προορισμό τους ούτε με GPS, ενώ όσοι επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς την οδό Ρακίων, το quiz εξελίχθηκε σε σπαζοκεφαλιά. Χαμός. Από την Εθνική μέχρι την Εθνική Τράπεζα, που θέλω να πάω σε κάνα δύο το κόβω. Από Καρτερό. Και πόση ώρα από Καρτερό μέχρι εδώ? Μία ώρα. Αυτά είναι κριτικά φαινόμενα. Με φόντο το κυκλοφοριακό χάος, ο Νίκος Ιρηγονάκης εκ των υστέρων ζήτησε συγγνώμη από τους οδηγούς, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, με τους οδηγούς ωστόσο να στρέφουν τα βέλη τους εναντίον των αρμοδίων, κάνοντας λόγο για τρίπιους σχεδιασμούς. Οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Έγινε, κυρία Δουλγεράκη, ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχουν δυστυχώς εναλλακτικές οδοί να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Διαλέξανε την εποχή για να κάνουν έργα. Ακατάλληλοι τελείως. Ντροπή τους. Μια ώρα. Μια ώρα. Ερχόμουν από Μοδάρα, είδα ότι ήταν χάλι εκεί πέρα κάτω, πήγα Καρτερό, γυρίζω πίσω, πάλι χάλι. Η οργή των οδηγών χτυπά κόκκινο με φόντο τις ουρές χιλιομέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού, στον ΒΟΑΚ, στην ΒΙΠΕ, στη λεωφόρο Ικάρου, στην έξοδο προς αεροδρόμιο Ηρακλείου, με δεκάδες χιλιάδες οχήματα να εγκλωβίζονται στους δρόμους.